Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν ζητάμε χάρη από κανένα. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων και να αποκτήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα που εν μια νυχτή μας στέρισαν. Αναφέρουμε στο σύνδεσμο προσοντούχων αδιόριστων των εκπαιδευτικών κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, που ακόμη περιμένει δικαίωση παρά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου το 2020. Παρακαλώ για το εργασιακό τους καθεστώς. Πάμε στην Πρόεδρο του ΠΑΣΥΠΑΕ, Χαρούλα Δημοσθένου, να μας πει τι περιμένουν τώρα και από ποιον. Κυρία Δημοσθένου, σας χαιρετώ. Καλημέρα, κυρία Σάβα. Λοιπόν, κάναμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, κυρίως μετά το 2020 και την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η ιστορία σας πάει πίσω στο 2013, έτσι να την πούμε εντάχει, να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές ή να θυμηθούν τι ακριβώς συνέβη και γιατί με αριθμό μιλάμε, έτσι, που αυτών που επηρεάζονται. Ακριβώς από το 2013 πάστηκε μια απόφαση της κυβέρνησης για μετατροπή μας από μισθωτούς υπαλλήλους σε αυτοεργοδοτούμενους. Έκτοτε κάναμε πολλούς αγώνες για να αλλάξει αυτό. Το 20 δικαιωθήκαμε με τη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και έχουμε στα χέρια μας ακόμη μία απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Αυτό για το μουσικό σχολείο, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ είχαμε και μία δέσμευση του τότε Υπουργικού Συμβουλίου το 2018 ότι θα τηρήσουν την οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου, στη συνέχεια προχώρησα σε έφεση της δικαστικής απόφασης. Ναι. Τώρα, κυρία Δημοσθένου, πείτε μας έτσι πώς είναι οι επηρεαζόμενοι. Πού είναι το καθεστώς τους τέτοιο τώρα? Στα κρατικά Ινστιτούτα είμαστε γύρω στα 500 άτομα. Σε όλα τα προγράμματα, επειδή έχω μπροστά μου κάποιους αριθμούς, οι επίσημοι αριθμοί είναι γύρω στις 3 με 3.500. Ωραία. Άτομα. Και δεν σας ενημερώνει κανείς αρμόδιος για το ότι μελιγενέστε ή το καταλαβαίνετε από τις αποφάσεις του Υπουργείου κάθε φορά? Μετά και τη δεύτερη δικαστική απόφαση και των τροποποιητικών νόμων των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον οποίο στην έννοια του όρου μισθωτός περιλαμβάνεται και η απασχόληση δυνάμεις βάσης αγοράς υπηρεσιών. Ήταν και μια επιστολή από τις συντεχνίες μας, ΣΕΚ και ΠΕΟ, για εφαρμογή της απόφασης προς όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους, Υπουργών Παιδείας, Εργασίας, Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού, και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση και πάλι. Να εξηγήσουμε, κυρία Δημοσθένου, έτσι εντάχει πώς επηρεάζεστε και ποια είναι η σημασία αυτής της αλλαγής του καθεστώτος για εσάς και για τα εργασιακά σας δικαιώματα. Βεβαίως, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Καταρχήν, δεν έχουμε δικαίωμα σε ανεργιακό επίδομα. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γίνεται διακοπή μαθημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων, το Πάσχα. Ναι, εκείνο το διάστημα εσείς μένετε μετέωροι, σωστά? Μένουμε μετέωροι, χωρίς ανεργιακό επίδομα, χωρίς άδειες ασθενείας, χωρίς κανέναν εργασιακό δικαίωμα ουσιαστικά. Ναι. Και είστε έτοιμοι... κάθε μήνα το 19,6% του μισθού μας. Πολλές φορές του κουτσουρεμένου μισθού μας. Αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε κοινωνικές ασφαλίσεις μαζί με το ΓΕΣΥ, αν έρχεται στα 19,6% για αυτό τέλος εργαζομένους. Ναι, κυρία Δημοσθένους, μας λέτε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους αρμόδιους. Θα κάνετε κάτι? Καμία ανταπόκριση δεν υπάρχει. Και αφού δημοσιοποιήσαμε και το θέμα, δεν έχουμε κάποια απάντηση. Ναι. Θα λάβουμε μέτρα μαζί με τις συντεχνίες μας και ΠΕΟ και τα μέλη μας. Μάλιστα, μέτρα όπως να απέχετε από τα καθήκοντά σας? Δεν έχουμε να αποφασίσει ακόμη, αλλά όλα είναι στο τραπέζι. Δεν αποκλείω τίποτα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημοσθένου. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό υπόλοιπο.